Πήρα την απόφαση να σας γράψω, μια και τον τελευταίο καιρό βλέπω να πυκνώνουν οι κατηγορίες κατά της σημερινής νεολαίας στις στήλες των επιστολών των διαφόρων εφημερίδων που τυχαίνει να πέφτουν στα χέρια μου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον εαυτό μου και αυτοί που τους αρέσει να κατηγορούν ας κρίνουν. Καταρχήν είμαι 17 χρόνων. Είμαι δηλαδή ένας από τους περσινούς 16άριδες που όλοι τότε υμνούσαν για τους αγώνες και την ωριμότητά τους. Η αλήθεια είναι πως δεν τα πάω καλά με το σχολείο. Ούτε έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Ειλικρινά, το μόνο που θα ήθελα είναι να ανέβω στη μηχανή μου και να γυρίσω τον κόσμο. Ποιος μπορεί να με κατηγορήσει γι' αυτό? Και πάντως, όποιος θέλει να μου κάνει κήρυγμα, ας έρθει για λίγο στη θέση μου. 10 χρόνια τώρα, το μόνο που θυμάμαι από το σπίτι είναι και τους δύο γονείς μου να δουλεύουν, να λένε συνέχεια ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, ότι δεν έχουμε λεφτά και τέλος πάντων όλες οι κουβέντες έχουν σχέση με λεφτά και δουλειά. Κάποτε άρχισα κι εγώ να βγαίνω, να έχω τους δικούς μου φίλους, τις δικές μου παρέες. Τότε άρχισαν οι ανακρίσεις. Πού πας, σε ποια μέρη, με ποιους άλλους, τι κάνετε εκεί που πάτε και ένα σωρό άλλες αηδίες. Πάω στο γήπεδο, με λένε χούλιγκαν. Πάω σε κάποιο μπαράκι, μου λένε πρόσεξε μην γίνεις ναρκωμανής. Κάθομαι στο σπίτι και όταν δεν συζητάνε για λεφτά και δουλειά, κάθονται με τις ώρες και βλέπουν στην τηλεόραση όλες αυτές τις αηδίες που δείχνουν τα διάφορα κανάλια. Όταν βγαίνω, η μάνα μου μένει άγρυπνη πότε θα γυρίσω. Λοιπόν, σε όλους αυτούς που κατηγοράνε την νεολαία, έχω να πω ότι όλα αυτά εγώ τουλάχιστον δεν τα αντέχω. Θέλω πολύ περισσότερα πράγματα στη ζωή μου. Τα θέλω όλα και τα θέλω. Was it meant to have a point, and what is really